Λάρισα, η οποία αυτή τη φορά έχει από το ξεκίνημα τον Ελιομάρ Σίλβα για πρώτη φορά. Τον είχε βάλει αλλαγή ο Παναγιώτης Τζαναβάρα στο μάτς της Καλαμαριάς. Εδώ η πρώτη σκηνή από την ΑΕΛ. Περνάει πολύ ωραία το σουτ. Θα γίνει πρώτο κοντάρι μπάλα. Και έχουμε κόρνερ. Πολύ μεγάλη στιγμή στα 37 πρώτα δευτερόλεπτα. Μια πάρα πολύ καλή στιγμή με τον Μπλέντι Μούτσα να εκτελεί εκεί. Κίνηση από τα δεξιά και πάλι. Εδώ έχουμε μαρκάρισμα. Τίποτα υποδεικνύει ο Κωσικίδης. Στο δεύτερο λεπτό ήταν μέσα στην περιοχή ο Ελιομάρ Σίλβα. Εδώ και πάλι φάση νωρίτερα για το μαρκάρισμα, το οποίο έγινε. Βαρέλα λοιπόν στο 4 με κόσμο στην περιοχή του Αποστολίδη. Τελείται το φάουλ, πάρα περνάει επικίνδυνα. Μεγάλη στιγμή για τον Οικονόμου. Τσόπελας γεμίζει πάνω στον Δελιζήση. Αυτός περιμένει ωραία προσπίση ανάμεσα σε δύο. Περνάει κάθε παλιά για τον Σουάνη. Πολύ καλή Σουάνης με το πλασέ. Άω την μπάλα. Πολύ μεγάλη στιγμή στο 6ο λεπτό για την ΑΕΛ ώστε να ανοίξει το σκορ. Και πάλι η μπάλα καταλήγει στον έμπειρο μέσο, ο οποίος την χάνει όμως. Και τώρα ευκαιρία, Βαρέλα παίρνει την μπάλα. Βαρέλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει το σούτ 1-0. Κακό λάθος από τον Μελισσά και στο 19 ο Βαρέλα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει, τραυματίζεται παράλληλα. Μέχρι και πάλι το λάθος το οποίο έγινε. Κρις Μάρεβιτς η πάσα η οποία βγήκε για τον Βαρέλα. Εδώ το μαρκάρισμα την ίστατη στιγμή. Ο Μπλέτσας είναι αυτός ο οποίος κλέβει την μπάλα, διορθώνουμε. Και Βαρέλα προλαβαίνει και τον Δελιζήση, σκοράρει, παραπατά στη συνέχεια. Ναι, Γιάννη Μέγα. Καράς είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του Βαρέλα, ήδη έχει πάει στην γραμμή και περιμένει να βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στο γήπεδο στη θέση του σκόρερ του μοναδικού τέρματος ως τώρα στην αναμέτρηση. Γέμισμα του Μουλόπουλου, η μπάλα προς τα έξω, Κωνσταντίνος έχει καλό αριστερό για να τον δούμε να εκτελεί, η μπάλα κοντράρι, πάμε για κόρνερ, όχι δεν βγει η μπάλα. Νεμπεγλέρας, λάθος εδώ από τον Ξενοδόχοφ, παραλίγο να έρθει το γκολ για την Λάρισα. Πιταρά στο κοντρόλ, κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πιέζεται. Προθυμένη παλιά με Λισάς. Ο Μούτσα. Εδώ το μαρκάρισμα έγινε φάουλ. Πλεονέκτημα. Γιάντσης έχει λίγο χώρο παραπάνω. Θα βγει η πάσα. Τώρα βγαίνει για τον Μουλόπουλο. Μουλόπουλος με τη μεγάλη ευκαιρία θα γίνει τον γκολ. Όχι. Η μπάλα είναι out στο 34. Μοναδική ευκαιρία για τον Μουλόπουλο να πετύχει το 1-1. Οι λασπομαχίες συνεχίζονται στη μεσαία γραμμή. Μπλέτσας για κάθε την παλιά τον Χατζησάβα, πολύ ωραία. Κάνει κίνηση ο Οικονόμου, γέμισμα. Σαρακατσάνος αφήνει λάθος ο Οικονόμου και πέναλτι λογικά. Όχι. Και πάλι φάση. Σαρακατσάνος ακούει τον Αποστολίδη, μάλλον που του λέει ο εγώ. Ο Οικονόμου δεν ακούει τίποτα, παίρνει την μπάλα. Λογικά υπάρχει πέναλτι εδώ. Ο Κωσικίδης δεν το είδε. Δέχεται προφανώς και τη συμβουλή τώρα από τον Σαμοήλη. Για να δούμε τελείως τι θα έχουμε. Κωσικίδης τελικά πήρε την ενημέρωση από τον βοηθό του, συζητά και με τον τέταρτο διαιτή του μάτς. Μία αμφισβητούμενη φάση, μία δύσκολη στιγμή για το διαιτητικό τρίο. Τελική απόφαση από τον Αθηναίο ρέφερ είναι. Έδωσε πέναλτι. Δίνει τελικά το πέναλτι ο Κωσικίδης. Παίχτες Λάρισας τώρα κι αν είναι που ορίονται. Και ο κ. Κωσικίδης καλεί τους βοηθούς του. Αυτή τη στιγμή καλεί και τον βοηθό από απέναντι και δεν ξέρω τι σκοπό έχει, δείχνει να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Δεν χρειάζεται και πολύ, εδώ είμαστε και πάλι στο δημοτικό στάδιο της Ζακύνθου. Επέστρεψε το διαιτητικό τρίο του παιχνιδιού, ο ρεφερή Κωσικίδης από την Αθήνα, Σαμοήλης και Λαμίας από την Μεσσηνία. Οικονόμου κόντρα Αποστολίδης, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 η Ζάκυνθος ανεβάζει τον δείκτη του σκορ, παίρνει ένα προβάδισμα ασφαλείας θα λέγαμε. Και πάλι εδώ η εκτέλεση από τον Κώστα Οικονόμου, ο οποίος μαζί με τον Βαρέλα είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει αυτό το 2-0. 19 Βαρέλα, 1-0, 44 Οικονόμου, το 2-0 από την Άσπρη Πούλα. Μελισσάς για τον Κουρτεσιώτη πάνω στη γραμμή. Κερδίζει απλά το πλάγιο, αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, να δούμε αν θα καταφέρει να απειλήσει η Λάρισα στο φινάλε του πρώτου μέρους. Κίνηση από τον Γιάντση, σέντρα βγαίνει, κεφαλιά προς τα έξω, ο Σουάνης στο σουτ, η μπάλα είναι out. Νεμπεγλέρας αυτή τη φορά από τα δεξιά. Στο 47 το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά μόνος του, απόκρουση σημαντική από τον Τσενενοδόχοφ. Φοβερή η κεφαλιά από τον Θανάση Πινδώνη μόλις μπήκε στο μάτς. Ελιομάρ Σίλβα στο κόρνερ στο 58. Επικίνδυνο, κεφαλιά του Δελιζήση, μπάλα στα δίχτυα και 2-1 για τη Λάρισα. Καρφωτή κεφαλιά από τον στόπερ της ΑΕΛ,
Και πάλι στο παιχνίδι η ομάδα από την Θεσσαλία. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Λιωμάρ Σίλβα. Το σκέφτεται, δεν το σκέφτεται ο Ξενοδόχοφ. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι goalkeeper δέχονται γκολ. Τον Λιωμάρ Σίλβα, ο οποίος γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Δελιζής πάλι κεφαλιά. Ξενοδόχοφ πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή για την αιστεία της Ζακίνθους. Πέτας στέλνει τον Πιταρά. Μουλόπουλος τον πιέζει, Πιτεράς κάνει την κούρσα, βγάζει μια στενά πολύ καλή προβολή εδώ, επικίνδυνη από τον Κυριακίδη, μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 της Ζακίνθου. Δελιζήσεις, το γέμισμα, και αυτός θα πρέπει να ήταν μπροστά. Στην ουσία, Νεμπεγλέρας πάει να περάσει, Νεμπεγλέρας πέφτει, τίποτα από τον Κωσικίδη. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Λάρισας, όρθιος. Ο Τζαναβάρας διαμαρτύρεται και αυτός με τη σειρά του. Ευκαιρία να δούμε την φάση εδώ με τον Νεμπεγλέρα. Να περνάει την μπάλα. Υπάρχει εδώ η προβολή από τον αμυντικό Ουγγιαλίδη. Κυριακίδης κατεβάζει. Θέλει να μπει στη φάση του Κουρτεσιώτης. Το γέμισμα. Μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Πιταρά. Φεύγει ο Κυριακίδης. Ευθυμιάδης είναι σε θέση offside. Σταματάει εδώ η φάση. Συνεχόμενες επιθέσεις για την Λάρισα. Νωρίτερα εδώ. Δεν υπάρχει offside τελικά. Όντως. Δικό μας λάθος. Ευθυμιάδης είναι αυτός ο οποίος θα ήταν σε ευνοϊκή θέση. Όχι, ήταν σε ευνοϊκή θέση. Πρόλαβε να δώσει την πάσα ο Κυριακίδης. Αλλαγή στον Λιωμάρ Σίλβα, Μπόγιοβιτς. Θα στείλει τον Βραζιλιάνο. Τώρα η πάσα βγαίνει στον Λιωμάρ Σίλβα. Περιμένει ο Γιάντσι στην περιοχή. Σίλβα. Προσποίηση καλή από τον Βραζιλιάνο. Σίλβα μέσα στην περιοχή. Πάσα προς τα έξω. Παραλίγο με την εστία. Παράλληλα πέρασε η μπάλα. Σκάσκα στο 90. Μουλόπλος. Δελιζής κεφαλιά προς τα πίσω. Γυριστό σουτ Πιντώνης. Απόκρουση του αγώνα από τον Ξενοδόχοφ. Κρατάει την νίκη για τη Ζάκυνθο. Τρομερός Ξενοδόχοφ για μία ακόμα φορά. Έχει μείνει άναυδος ο Πιντώνης. Πιντώνης κεφαλιά, κεφαλιά και του Κρισμάρεβιτς. Πιταράς προς τα πίσω. Πέτας, προθυμένη παλιά για τον Πιταρά. Θα κολλήσει μπάλα, κολλάει μπάλα. Έχει από πίσω ο Κυριακίδης, γεμίζει το πλασεδάκι. Η μπάλα περνάει out. Στο 93, Κυριακίδης και πάλι.